Γεια σας. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σειρά βίντεο με το Shotcut και θα δείξουμε εδώ πώς μπορούμε να κάνουμε την εγώμενη τεχνική εικόνα σε εικόνα ή picture, picture πιο γνωστή, δηλαδή πώς μπορώ να κάνω υπέρθεση μια εικόνα ή ενό βίντεο πάνω σε ένα άλλο βίντεο. Θα πάω λοιπόν στη λίστα μου και θα εισάγω τα αρχεία που θα χρειαστώ. Αυτό εδώ το βίντεο με ένα... έτσι ωραίο παπαγάλο και θα βάλω και ένα άλλο βίντεο που έχει ένα δάσος, αυτό εδώ. Τώρα θα εισάγω λοιπόν το βίντεο που είναι με το δάσος και θα πατήσω εδώ για να γίνει εστίαση στη γραμμή του χρόνου. Είναι ένα βίντεο έτσι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα από ένα δάσος και ας πούμε ότι θέλω να εισάγω και αυτό το βίντεο να δείχνει πάνω από το δάσος για παράδειγμα τι πρέπει να κάνω. Καταρχήν πρέπει να, εδώ να δημιουργήσω ένα νέο κανάλι, rack, ένα κομμάτι βίντεο, που να είναι από πάνω από το αρχικό. Αν δεν είναι από πάνω μπορώ με δεξί κλικ λειτουργήσω κομματιού να μετακινήσω ένα κανάλι πάνω ή κάτω. Εδώ στο κενό λοιπόν κανάλι βίντεο θα εισάγω το βίντεο με τον παπαγάλο. Και βλέπουμε λοιπόν, αν το να κάνω αναπαραγωγή, ότι βλέπω μόνο το βίντεο με το παπαγάλο, γιατί είναι πάνω από το κανάλι του βίντεο του αρχικού και το καλύπτει όλο. Εκτός αν εφαρμόζω κάποιο εφέ έτσι με διαφάνεια, εδώ όμως δεν έχω κάτι τέτοιο. Εγώ όμως θέλω να κάνω να δείξω να είναι στο background το δάσος και να έχει ένα κομμάτι, μια περιοχή με τον παπαγάλο, οπότε θα εφαρμόσω στο κλίπ αυτό αφού το επιλέξω στα φίλτρα σε άλλο βίντεο εξηγούμε γενικά την λειτουργία με τα φίλτρα στο shortcut, έχουμε πάρα πολλά φίλτρα, φίλτρα για βίντεο, για ήχο εδώ στα αγαπημένα λοιπόν έχω σημαδέψει αυτά που χρησιμοποιώ πιο πολύ συχνά αν ένα φίλτρο το χρησιμοποιείτε συχνά το κάνετε στα αγαπημένα ή κάνετε αναζήτηση για να βρείτε αυτό που θέλετε ένα φίλτρο που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε είναι το μέγεθο θέση και περιστροφή. Αφού λοιπόν το εφαρμόσω στο κλπ αυτό, εμφανίζονται αυτά εδώ γύρω-γύρω τα άγκιστρα. Αν δεν εμφανίζεται, φροντίστε να έχετε αυτό εδώ πατημένο. Και μπορώ να μετακινήσω, για παράδειγμα, τη θέση του κλίπ, να το μικρύνω, να το μετακινήσω πάλι και να το φέρω π.χ. θέλω να είναι κάπου εδώ. Και έτσι λοιπόν έχω αυτό που λέμε το εικόνα σε εικόνα, picture in pictures. Και με αυτή την τεχνική μπορώ να συνεχίσω να προσθέσω, να προσθέσω και άλλα κανάλια βίντεο και να βάλω και, άλλες, και άλλα βίντεο και άλλες εικόνες να είναι σε διαφορετικές θέσεις. Τώρα ό,τι αλλαγές κάνω εδώ στο μέγεθος μπορώ να τις κάνω και από εδώ χειρονακτικά, περιστροφή, μεγέθυνση, αλλά είναι πιο εύκολα να τις κάνω έτσι να βλέπω και το αποτέλεσμα εδώ κατευθείαν. Τώρα ας βάλουμε και ένα εφέ π.χ. Στο, στο κλιπ με το δάσος. Θέλω να το βάλω ένα εφέ θόλωσης. Θα πάω λοιπόν στα φίλτρα. Είναι κάποιο από τα blur το Gaussian Blur για παράδειγμα, αυτό εδώ, θα το εφαρμόσω και έχω φορτίσει πριν, έχω επιλέξει λοιπόν το κλιπ το με το δάσος, όχι το παπαγάλο. Δεν βλέπω κάποια διαφορά, είναι γιατί κάθε εφέ έχει τις παραμέτρους. Ας τα αυξήσω λοιπόν εγώ το ποσοστό του εφέ. θα το βάλω γύρω στο, να το κάνω επαναφορά, να το κάνω γύρω στο 10%. το α δεν ξέρω τι είναι, τέλο πάντων θα έχουμε κάνει λοιπόν το εφέ με το για το δάσος και να κόψουμε λοιπόν το βίντεο γύρω στα 10 εδώ λοιπόν κόβω στα 10 με το διαχωρισμό, το ίδιο να κάνω και στο πάνω να το κόψω και εδώ, οπότε τώρα θα διαγράψω τα άλλα από δεξιά και να προσθέσω τώρα και ένα ε, κλιπ με το, με το όνομά μου. Θα πάω στην αρχή και άνοιγμα άλλου κείμενο. Να γράψω ένα κείμενο. Να είναι transparent και πατάω προσθήκη στη γραμμή του χρόνου. Και ας το κάνω να είναι, να είναι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Μπορεί να μην το ακούτε εσείς, αλλά... Το κλιπ με το παπαγάλο έχει έτσι ένα χαμηλό ήχο δάσους αυτό εδώ να το φέρω λίγο έτσι. Εδώ. Και έτσι λοιπόν κάναμε υπέρθεση βίντεο πάνω σε βίντεο ή εικόνα σε εικόνα η λεγόμενη τεχνική picture in picture. Και μένει απλά να κάνω εξαγωγή του βίντεο με, τις, με το main profile. Και εδώ κάτι που δεν το έχω αναφέρει ποτέ, αν έχετε υπολογιστή η οποία έχει κάρτα γραφικών καλή, μπορείτε να επιλέξετε εδώ τη χρήση κωδικοποιητή υλικού, να το έχετε επιλεγμένο, ώστε να γίνεται πολύ πιο γρήγορα η εξαγωγή του αρχείου. Πατάω λοιπόν εξαγωγή και θα το ονομάσω αυτό το βίντεο άσκηση pixel in pixel. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ωραία. Αυτά λοιπόν για το πώς κάνω υπέρθεση βίντεο με το shortcut.